Καλησπέρα σας, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτησες, φίλες και φίλοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας Παπάου Πολεμού, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση, όπου θα αναλυθούν κρίσιμα θέματα, όπως είναι η στήριξη της οικογένειας, του πιο σημαντικού κιτάρου της κοινωνίας μας και οι αλλαγές στη χώρα μας από την επικείμενη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το θέμα που ήταν να μας αναδείξει ο έγκριτος δημοσιογράφος, ο κ. Ζούλας, η ελευθερία της ενημέρωσης για την δημιουργία ενός ευνομούμενου κράτους. Δυστυχώς, λόγω μιας τροπολογίας επίκαιρης, τον μεντορή του Προέδρου είναι στη Βουλή για το θέμα αυτό, το πολύ σοβαρό. Μας τιμούμε την παρουσία τους. Ο Δήμαρχος Παπάου Πολεμού, ο κ. Αποηλίας Αποστολόπουλος. Ο επίσημος δήμαρχος, ο κ. Παπάου Πολεμού, ο κ. Δασκαίος Ξύδης. Ο αντιπρόεδρος μας, φυσικά, ο κ. Χατζηδάκης και η γραμματέα της κοινωνίας, ο κ. Αράκη. Επίσης, έχουμε την χαρά να έχουμε μαζί μας και τον αντιπρόεδρο του Οργανωτικού, τον κ. Γούλα. Τον ευχαριστούμε για την παρουσία του. Έχουμε τους Προέδρους της τοπικής της Αγίας Παρασκευής, τον κύριο Γιάννη Καραγιαννάκη, την Αντιπρόεδρο της τοπικής Καλαρίνου, την κυρία Άννα Μητινάρου, έχουμε τον Πρόεδρο της τοπικής Μελισσίων Μεντέλης, τον κύριο Φωτίου, επίσης τους παλιούς Προέδρους, τον κύριο και την κυρία Καραμπίνα, τον κύριο Κουκί και τον κύριο Γκλεζάκο, αν ξέχασα κάποιον συγχωρέστε με. Έχουμε πολλούς προέδρους, έχουμε τοπική αυτοδιοίκηση, αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, δεν θα επεκταθώ αναλυτικά, επιτρέψτε μου. Αγαπητά μας μέλη, η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Η άμμος στην κλεψίδα της ιστορίας τελειώνει και μαζί ο χρόνος για τη χειρότερη κυβέρνηση που γνώρισε ποτέ η χώρα μας μετά τη μεταπολίτευση. Συγγνώμη που διέφυγε, πρέπει να είναι μαζί μας και η πρόεδρος της ΝΟΔΕ, η κυρία Χατζηδροσιάδου, και ο αντιπρόεδρος της ΝΟΔΕ, ο κύριος Χρήστος, και ο πρόεδρος του Αρχαία Παπαδάκης. Επίσης είναι και άλλη νομαρχιακή σύμβουλη, όπως ο κύριος Παπαδάκης. Και η κυρία Τούτουζα, η Κατερίνα. Την ευχαριστούμε, είναι εκπρόσωπος και από το Δήμο μας. Την ευχαριστούμε πολύ και συγγνώμη για την παράληψη. Η Νέα Δημοκρατία, η παράταξή μας, ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Έρχεται από μακριά και προορίζεται να πάει πολύ πιο μακριά ακόμα. Σήμερα οι ανανεωμένοι σε πρόσωπα, ιδέες και ανοιχτή στην κοινωνία παράταξή μας προτάσει ένα ρεαλιστικό σχέδιο εξόδου της χώρας από την κρίση απέναντι στην αφόρητη υποκρισία, την διγλωσία, την αναξιοπιστία και την αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΕ. Όλοι οι Έλληνες βιώνουν δύσκολες καταστάσεις εξαιτίας της σημερινής ανάπτυξης κυβέρνησης. Η ελληνική οικογένεια δοκιμάζεται καθημερινά. Θέλουμε πολιτική αλλαγή με πολιτική ισχύ. Η μάχη θα είναι δύσκολη. Θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια για να μετατρέψουμε την Ελλάδα της κρίσης, της μιζένιας και της κατάθλιψης, την Ελλάδα χωρίς χαρά, σε μια Ελλάδα της προοπτικής και της ελπίδας. Έχουμε υποχρέωση και καθήκον απέναντι στην πατρίδα μας, απέναντι στα παιδιά μας, να ενώσουμε όλες τις δυνάμεις μας, απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις των καιρών μας, στο πλευρό της μεγάλης δημοκρατικής μας παράταξης που αντιπροσωπεύει την ελπίδα και το όραμα μιας καλύτερης Ελλάδας. Ποτέ πριν η διεθνής εικόνα της χώρας μας δεν ήταν τόσο φθαρμένη. Εμείς που σύναμε την Ευρώπη έξω από τα μεσαίωνα και την οδηγήσαμε στην αναγέννηση, έχουμε καταντήσει οι παρείες των εταίρων μας. Αξίζουμε περισσότερα. Αξίζουμε μια καλύτερη ζωή. Τέλειωσαν πια οι δικαιολογίες. Το μέλλον της χώρας είναι στα χέρια μας. Για να ενώσουμε ξανά τους Έλληνες και να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά. Γιατί μαζί μπορούμε. Σας καλούμε λοιπόν σε επαναστρατιά, με πίστη, όραμα και σύνεση, εν ώψη της μεγάλης εκλογικής μάχης που θα κληθούμε να δώσουμε το επόμενο διάστημα. Πρέπει να είμαστε σε απόλυτη εκλογική ετοιμότητα. Μαζί θα δημιουργήσουμε το κύμα που θα σαρώσει και θα ανατρέψει όλα όσα κατέστρεψε η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΕ. Μια μεγάλη εκλογική νίκη που θα αποτελέσει την αφετηρία μιας πορείας αναγέννησης για την πατρίδα μας. Είναι βέβαιο ότι είμαστε η πρώτη πολιτική δύναμη
και ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο επόμενος Πρωθυπουργός. Όλοι μαζί στρατευόμαστε στο πλευρό του αρχηγού μας με πίστη στις αρχές και τις αξίες της μεγάλης φιλελεύθερης παράταξης. Σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να είμαστε όλοι παρόντες. Η ώρα της μάχης πλησιάζει. Η νίκη έρχεται και για τον λόγο αυτό οι τοπικές οργανώσεις καλούμεθα σε εγρήγορση και στην πρώτη γραμμή. Καλούμεθα να είμαστε τα ζωντανά κύτταρα στην τοπική κοινωνία που θα τη συνδέουν με το κόμμα. Γιατί δίπλα το Παπάου Κολαργού, στόχος μας είναι η παραγωγή πολιτικής που αφορά τοπικά θέματα σε συνδυασμό με την ορθή σύσφυξη των σχέσεων των φίλων και των μελών του κόμματος μεταξύ τους μέσα από ένα πλήθος δράσεων. Αυτή μας την προσπάθεια επιβεβαιώνει και η σημερινή μας εκδήλωση με την παρουσία πολύ σημαντικών στελεχών του κόμματός μας. Τον αγαπητό μας Αντιπρόεδρο και Επιμελητή της Β' Αθηνών, τον κύριο Κωστή Μεζιδάκη. Και την δυναμική και από παλιά φίλια από την τοπική αυτοδιοίκηση και γραμματέα σχέσεων κοινωνίας κόμματος, την κυρία Ζωή Ράπτη. Στο σημείο αυτό και πριν ξεκινήσουμε την παρουσίαση των θεμάτων, θα παρακαλέσω τον Δήμαρχό μας τον κύριο Ηλία Αποστολόπουλο, με τον οποίο η τοπική έχει μια άριστη συνεργασία και τον ευχαριστούμε θερμά για την παραχώρηση του αμφιθεάτρου, για ένα στόμο χαιρετισμό. Φίλες και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, να σας καλωσορίσω κι εγώ στον όμορφο Δήμο Παπάου Χολαργού, στο αμφιθέατρό μας, Μίκη Στοδωράκης, και αφού πρώτα απ' όλα συγχαρώ την πρόεδρο της τοπικής, την κυρία Κωνσταντίνα Νικολοπούλου Παλιωτζή, αλλά και τα μέλη του Κοινικού Συμβουλίου για την πολύ ωραία αποψινή εκδήλωση, θα ήθελα κι εγώ να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις μας, τις ιδέες τις οποίες έχουμε για τον δύσκολο αγώνα τον οποίο θα έχουμε σε λίγο διάστημα και βεβαίως να καλωσορίσω τη φίλη μου, τη Ζωή Ράπτη από τα αυτοδιοικητικά, μια γυναίκα η οποία έχει προσφέρει πολλά στην τοπική αυτοδιοίκηση και ξέρετε όπως και το κάνουμε εμείς αυτοδιοικητικοί, έχουμε και ένα μεράκι σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση. Και βέβαια να καλωσορίσω τον Κωστή τον Χατζηδάκη, τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και θα τολμήσω να πω και εύχομαι τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε λίγα χρόνια. Το 19 είναι σίγουρο ότι θα έχουμε εκλογές. Δεν ξέρουμε ακριβώς το πότε, αλλά θα έχουμε εκλογές το 19. Θα ήθελα λοιπόν όλοι εμείς που είμαστε, οι περισσότεροι από ό,τι βλέπω είστε από το Δήμο Παπάου Χολαργού, να βοηθήσετε την Πρόεδρο, να δώσετε τα ονόματά σας, να είμαστε πανστρατιά όλοι για τις εκλογές που θα έρθουν, γιατί χρειαζόμαστε ανθρώπους στα εκλογικά τμήματα. Χρειαζόμαστε ανθρώπους να πάμε πόρτα-πόρτα, να πείσουμε, να γυρίσουν άνθρωποι στη Νέα Δημοκρατία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Χαιρετισμό που μας έστειλε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αβγενάκης. Αγαπητοί Πρόεδρε, αγαπητά μέλη και στελέχη της παράταξής μας, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας να παραβρεθώ στη συζήτηση που διοργανώνει και λυπάμαι πραγματικά που δεν θα μπορέσω να βρίσκομαι μαζί σας. Φίλες και φίλοι, δυστυχώς τα τελευταία 4 χρόνια σχεδόν βιώνουμε μια μακρά περίοδο κρίσης που συνεχώς βαθαίνει με σοβαρές επιπτώσεις τόσο στο θεσμικό επίπεδο όσο και στην καθημερινότητα των πολιτών, ακόμη και στις παραδοσιακές μας αξίες. Φίλες και φίλοι, αποτελεί χρέος μας να αγωνιστούμε γερά για να φύγει η χειρότερη κυβέρνηση που γνώρισε αυτούς ο τόπος. Να αγωνιστούμε για να γίνει επιτέλους η πατρίδα μας ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος, ένα κράτος με ίσους κανόνες που θα δίνουν ίσες ευκαιρίες, ίσες δυνατότητες και προοπτικές σε όλους. Και για να γίνει αυτό, όλοι μαζί πρέπει να ακουμπήσουμε σε τρεις αξίες: πατρίδα, ελευθερία και αλληλεγγύη. Όπως επισήμανε και ο πρόεδρος μας, ο κ. Μητσοτάκης, ο νέος πατριωτισμός αφορά στην Ελλάδα που αξίζουμε. Θέλουμε την Ελλάδα ασφαλή απέναντι σε οποιονδήποτε κίνδυνο. Μια χώρα ισχυρή και αξιόπιστη στην Ευρώπη και στον κόσμο. Θέλουμε μια πατρίδα όπου η ζωή θα είναι χαρά και το να είσαι πολίτης της, το να είσαι Έλληνας, θα σε γεμίζει υπερηφάνεια. Θέλουμε όμως μια πατρίδα με ανθρώπους ελεύθερους. Ελεύθερους στη σκέψη, στην έκφραση, στην εργασία, στην επιχειρηματικότητα. Ελεύθερους και δυνατούς να παίρνουν ρίσκα στη ζωή τους, γιατί όλοι θα χρειαστεί να πάρουμε ρίσκα. Ελεύθερους να παλέψουν και να νικήσουν.
ελεύθερους να πάνε μπροστά, ελεύθερους να διαλέξουν το μέλλον τους. Η πρότασή μας εστιάζει στην αλλαγή του μείγματος πολιτικής που θα μειώσει τους φόρους και τις δαπάνες για να έχουμε ένα λιτό και αποτελεσματικό κράτος, με επενδύσεις που θα φέρουν δουλειές και βιώσιμη ανάπτυξη, με τα πανεπιστήμια να ξαναγίνονται χώροι γνώσης και προκοπής, με προσβάσιμη υγεία με ανθρώπινες συνθήκες για όλους, με δημόσια διοίκηση που θα αγκαλιάζει την αλλαγή, θα αξιολογεί και θα προσαρμόζεται στις νέες καταστάσεις, θα εξυπηρετεί τον πολίτη, δεν θα αποτελεί εμπόδιο σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα και εφιάλτης στην καθημερινότητα των Ελλήνων. Με μια δικαιοσύνη ανεξάρτητη που θα απονέμεται γρήγορα θωρακίζοντας το κράτος δικαίου. Και βέβαια στηρίζουμε το θεσμό της οικογένειας, όχι απλά ως ένα κοινωνικό δημιούργημα, αλλά επίσης ως σημαντικό θεσμό στήριξης της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας, παροχής κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας και προάσπισης των αρχών και αξιών της ελληνικής κοινωνίας και ιστορίας. Δεν θα σας κουράσω τις πολιτικές μας να αναπτύξουν διεξοδικά οι αξιόλογοι ομιλητές σας της εκδήλωσής σας. Φίλες και φίλοι, αξίζουμε καλύτερα. Αξίζουμε μια καλύτερη Ελλάδα. Εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας και καλή συνέχεια στο έργο σας. Με εκτίμηση, Λευτέρης Αγενάκης, Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Νομού Ηρακλείου. Θα παρακαλέσω τον Αντιπρόεδρο του Οργανωτικού, τον κύριο Κούλα, να έρθει να μας απευθύνει τον χαιρετισμό εκ μέρους του Γραμματέα μας, του κύριου Πενταλάκη. Αναπληρωτής Γραμματέας, γιατί ήταν Επιπρόεδρος και Αντιπρόεδρος, Πρόεδρε μου. Πολλά συγχαρητήρια στην Πρόεδρο της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης του Πάγου Βολαργού και στα μέλη του Συμβουλίου για αυτή την πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση σημερινή. Θέλω να απευθύνω ένα χαιρετισμό εκ μέρους του Γραμματέα Οργανωτικού, γιατί αυτή τη στιγμή έχει συνάντηση με επιτροπές εθελοδημοτών. Αγαπητές νεοδημοκράτησες, αγαπητοί νεοδημοκράτες της Δήμητο Παπάγου Χολαργού, θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την πρόσκλησή σας να παρευρεθώ στη σημερινή εκδήλωση. Δυστυχώς, οι ανηλυμένες υποχρεώσεις μου λόγω της ευαίσθητης περίοδου που διανύουμε και της έγκαιρης προετοιμασίας του κόμματος για το σχεδιασμό των επερχόμενων εθνικών εκλογών δεν θα μου επιτρέψουν να παραστώ στην εκδήλωσή σας. Θα επιθυμούσα όμως με την ευκαιρία αυτή να σας απευθύνω μήνυμα ενότητας, εγρήγορσης και αφύπνισης, καθώς η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είναι μια μάχη σκληρή με έντονο ιδεολογικό πρόσωπο. Οι αντίπαλοι μας δεν θα διστάσουν να χρησιμοποιήσουν αθέμητα μέσα για να υπονομεύσουν και να διαβάλουν την παράταξή μας, η οποία καλείται από την ηγεσία του Πρόεδρου μας, Κυριάκου Μητσοτάκη, να διαχειριστεί τις τύχες της χώρας. Στη δυσκολότερη στιγμή της μεταπολίτευσης, είναι ανάγκη να ξαναδώσουμε ελπίδα στους συμπολίτες μας και να τους πείσουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε όσα δεν αξίζουν στην πατρίδα μας και στον πολιτισμό μας. Ας συστρατευτούμε λοιπόν για μια μεγάλη και νικηφόρο μάχη, ώστε να ανατρέψουμε τα σημερινά δεδομένα, μεταβάλλοντας τον γκρίζο και μαύρο της πολιτικής μας ζωής και να δημιουργήσουμε μια φωτεινή Ελλάδα, με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε αυτή τη μάχη δεν μπορεί και δεν πρέπει να λείπει κανείς μας. Σας προσκαλώ μέσα από την τοπική οργάνωσή σας να δώσετε όλη τη μεγάλη αυτή μάχη, ώστε να καταφέρουμε τον πιο σημαντικό στόχο που είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Με εκτίμηση και αγωνιστικούς χαιρετισμούς, Στυλιανός Κοταδάκης, Γραμματέας Οργανωτικού. Ευχαριστούμε και πραγματικά ο γραμματέας μας είναι πάντα κοντά μας σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που έχουμε αντιμετωπίσει. Μας δίνει πραγματικά δύναμη, μας δίνει όραμα να προχωρήσουμε και να τα καταφέρουμε. Άσχετα να σήμερα η βροχή μας τα χάλασε λιγάκι, αλλά είμαστε εδώ, παρόντες. Παρακαλώ την κυρία Χατζη Αθανασιάδου για ένα σύντομο χαιρετισμό για την οικονομία του χρόνου. Αξιότιμε Αντιπρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας, Δήμαρχε, Δήμαρχη, πρώην Δήμαρχη, Δημοτική Σύμβουλη, κυρία Πρόεδρε και μέλη της Δήμητου Παπάγου Χολαργού, αναπληρωτή γραμματέα του οργανωτικού, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, φίλες και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας. Θα ήθελα με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της Νομαρχιακής Διοικούς σας Επιτροπής Β3 για την παρουσία σας απόψε εδώ. Με τη σειρά μου θέλω επίσης να ευχαριστήσω τη Δημοτική Αρχή και ιδιαίτερα τον Δήμαρχο Ηλία Αποστολόπουλο για την παραχώρηση
αυτού του ωραίου αμφιθεάτρου, αλλά και για τη συνολική του συνεισφορά στις τοπικές μας, στις οργανώσεις μας γενικότερα. Να συγχαρώ την πρόεδρο και τα μέλη της Δήμητρου Παπάγου για την επιλογή της θεματολογίας που θα συζητηθεί απόψε, γιατί και να επισημάνω την σημαντικότητά της. Γιατί, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς που δεν είναι εδώ ο πρώτος μας ομιλητής για να αναπτύξει το θέμα της ελευθερίας της έκφρασης, γιατί είναι πολύ σημαντική και ελπίζω σε κάποια μελλοντική σας εκδήλωση να το αναλύσετε, γιατί πραγματικά έχει κορυφαία θέση στη ζωή μας. Ιδιαίτερα με την έξαρση του διαδικτύου και των social media, παίρνει και μία άλλη διάσταση. Όπως ζούμε εξάλλου σε μία εποχή όπου η αλλίωση των θεσμών και οι παρεμβάσεις από την κυβέρνηση, το ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είναι άπειρες. Το έχουμε δει στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, στην δικαιοσύνη και έχουμε ζήσει όλοι και τις πώς έγιναν οι πωλήσεις των τηλεοπτικών καναλιών. Επομένως, είναι επιβεβλημένη μια τέτοια συζήτηση. Το δεύτερο θέμα που θα αναπτυχθεί, η οικογένεια, πραγματικά είναι ένα κοινή σχέση της, είναι εξίσου σημαντικό. Γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι η οικονομική κρίση έχει πλήξει ουσιαστικά το βασικό κέντρο της κοινωνίας μας, που είναι η ελληνική οικογένεια. Και κατ' επέκταση, το παιδί και τα δικαιώματά του. Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα, η χώρα μας, κατέχει την τρίτη θέση στην φτώχεια και στην υλική υστέρηση. Και δυστυχώς η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν έχει κάνει τίποτα για να στηρίξει την ελληνική οικογένεια. Αντίθετα, περικόπτοντας τα οικογενειακά επιδόματα, δεν έχει συμβάλει ούτε καν στην ανάπτυξη του δημογραφικού αυτού προβλήματος, στην αντιμετώπιση της λύσης. Η Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο πρόεδρος μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουν θέσει στο επίκεντρο της προσοχής τους την ενίσχυση της ελληνικής οικογένειας, αναγνωρίζοντας ότι είναι ο πιο θερμός υποστηρικτικός, ο πιο σημαντικός υποστηρικτικός θεσμός τόσο του ατόμου όσο και του έθνους. Και όσο για την τελευταία θεματική που θα αναπτύξει ο πρόεδρός μας, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, είναι αυτό που πράγματι θέλουν όλοι οι Έλληνες να ακούσουν. Θέλουν να δουν πώς η Νέα Δημοκρατία θα μπορέσει να υλοποιήσει και τι οραματίζεται για τη χώρα μας και αν θα μπορέσει να υλοποιήσει και πώς θα υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμά της. Παντού σε όλη την Ελλάδα χρειάζεται αυτό, να πείσουμε και τους αναποφάσεις τους πώς θα έρθουν κοντά μας. Και όχι μόνο με θεωρίες, με τα νούμερα και με τους αριθμούς που φαντάζομαι θα αναλυθούν. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, κυρίες και κύριοι, είναι η μόνη πολιτική δύναμη στον τόπο που έχει πρόγραμμα για τη σωτηρία του έθνους. Καλή επιτυχία στην εξαγωγή της συζήτησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και φίλοι, θα συνεχίσουμε με την κυρία Ράπτη, η οποία θα μας παρουσιάσει το θέμα πολιτικές ενίσχυσης της οικογένειας και των ασθενέστερων συμπολιτών μας. Πριν πάρει το λόγο η κυρία Ράπτη, θα σας παρουσιάσω ένα σύντομο βιογραφικό της. Είναι δικηγόρος με μεταπτυχιακό στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ έχει δικαιευτεί και στο Δίκαιο Χωροταξίας και Πολεοδημικού Σχεδιασμού. Έχει δικάσει σημαντικές υποθέσεις Ολυμπιακών Έργων στο Συμβούλιο Επικρατείας. Έχει υπηρετήσει 16 χρόνια στην αυτοδιοίκηση ως αντιδήμαρχος και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψυχικού και το 2009 συνέστησε τον Σύνδεσμο Δήμων από τους Δήμους Φιλοθέης Ψυχικού Γαλατσίου και Νέας Ιωνίας για την προστασία των τουρκοκουνίων. Το 2014 δεν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές του 2015 στις βουλευτικές της Β' Περιφέρειας Αθηνών. Εδώ και δύο χρόνια είναι γραμματέας κοινωνίας κόμματος. Παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Ράπτη, έχετε το λόγο. Αγαπητέ Αντιπρόεδρε, αγαπητέ Δήμαρχε, αγαπητέ Πρώην Δήμαρχε, κύριε Ξίδη, αγαπητή Πρόεδρε και μέλη της ΔΥΜΤΟ, αγαπητοί αυτοδιοικητικοί, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε μαζί μας απόψε σε μια από τις πρώτες εκδηλώσεις της ΔΥΜΤΟ Παπάγου Χολαργικού, οι οποίες αφορούν σοβαρά κοινωνικά ζητήματα και γι' αυτό προτάξαμε ως πρώτο και φλέγον θέμα το ζήτημα της στήριξης της οικογένειας
για την αντιμετώπιση της πανθομονοούμενης γύρανσης του ελληνικού πληθυσμού και εντέθεν της ανάπτυξης της χώρας. Σύμφωνα με όλα τα αριθμιστικά στοιχεία που θα δούμε παρακάτω, σε σύντομο χρονικό διάστημα το δημογραφικό πρόβλημα θα έχει ολέθριες συνέπειες για το έθνος μας. Ας ξεκινήσουμε όμως από το ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη μεταβολή του πληθυσμού μιας χώρας. Είναι οι γεννήσεις, είναι οι θάνατοι, είναι η μετανάστευση. Όμως ας έρθουμε και στα αριθμητικά στοιχεία. Από το 1951 και μέχρι περίπου την έναρξη της κρίσης, από 7,5 εκατομμύρια Έλληνες φτάσαμε στα 11 εκατομμύρια. Τα τελευταία χρόνια της κρίσης, 2011 με 2017, για πρώτη φορά, μεταπολεμικά, ο πληθυσμός της Ελλάδας άρχισε να μειώνεται. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει δημοσιεύσει η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέχνων Ελλάδος, το 2015 οι θάνατοι ήταν περισσότεροι από τις γεννήσεις κατά 28.800 άτομα, ενώ το 2017 είχε ήδη αυξηθεί κατά 34.947 άτομα. Ποια όμως είναι τα εκτιμόμενα στοιχεία για την εξέλιξη του πληθυσμού μέχρι το 2050. Αυτά δυστυχώς τα στοιχεία δεν είναι καθόλου αισιόδοξα. Όπως αναλύθηκε σε πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων, σήμερα ο πληθυσμός της χώρας είναι σχεδόν 10,9 εκατομμύρια. Το 2050, όπου έχω τον καλό στον πραγμάτων θα ζουν τα παιδιά μας, υπολογίζεται στην καλύτερη περίπτωση θα είναι 10 εκατομμύρια και στη χειρότερη 8,3 εκατομμύρια. Η μέση ηλικία των πολιτών αναμένεται να αυξηθεί από 43,5 έτη σε 52,3 έτη. Συνεπώς μιλάμε για μια μείωση του πληθυσμού που μπορεί να αγγίξει μέχρι και τα 2 εκατομμύρια Ελλήνων. Ο αριθμός των πολιτών ηλικίας από 20 έως 69 ετών που δυνητικά θα μπορούσαν να δουλεύσουν θα μειωθεί από 7 εκατομμύρια που ήταν το 2015 σε 4,5. Ο δε πραγματικά ενεργός πληθυσμός που δουλεύει και παράγει θα μειωθεί από 4,7 εκατομμύρια περίπου στα 3,4 εκατομμύρια. Τέλος, το 2050 το ποσοστό των ανθρώπων που θα είναι πάνω από 65 ετών θα αγγίξει το 33% και οι άνω των 85 το 6% περίπου. Όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, η συρρήκνωση του πληθυσμού θα πάρει μόνιμα χαρακτηριστικά. Όπως ανέφερε ο βουλευτής έργων της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή, ο κ. Δημοσχάκης, πρόσφατα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη είχαμε 4.950 γεννήσεις και 7.421 θανάτους. Τι σημαίνει αυτό? Αντιλαμβανόμαστε όλοι το μείζον εθνικό θέμα. Αν αναλογιστούμε ότι ολόκληρα χωριά μας αποδεκατίζονται και βρίσκονται επί των συνόρων με δύο ξένες χώρες δίπλα τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια της χώρας. Αυτή η δραματική μείωση του πληθυσμού θέτει τα απόλουθα ερωτήματα. Πώς θα συντηρείται ο γυριότερος πληθυσμός, αν ο νεότερος πληθυσμός διαρκώς φθήνει? Πώς θα είναι βιώσιμο το συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό σύστημα, καθώς και το σύστημα υγείας? Πώς θα μπορέσουμε ως χώρα να επανδρώσουμε τις στρατιωτικές μονάδες, σε μια περίοδο μάλιστα που η γειτονική Τουρκία κλιμακώνει την επιθετικότητά της? Πώς θα μπορέσουμε τέλος να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη, αν δεν υπάρχουν νέοι εργαζόμενοι να εισέρχονται στην παραγωγή? Ποιοι είναι όμως οι λόγοι που οδήγησαν στην υπογεννητικότητα? Πρώτα-πρώτα είναι η αποθάρρυνση των νέων να κάνουν οικογένεια λόγω δυσκολίας ανταπόκρισης στα πρόσθετα έξοδα. Όλοι ξέρουμε ένας πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η ανεργία, η οποία μαστίζει τους νέους με πάνω από 200.000 θέσεις εργασίας να έχουν χαθεί το 2016, αλλά και πλέον η απόλυτη κυριαρχία της μερικής απασχόλησης, καθώς σχεδόν το 60% των αμοιβωμένων είναι με αμοιβές μερικής απασχόλησης, η οποία έχει περάσει συντριπτικά της εργασίας πλήρους απασχόλησης. Αν προσθέσουμε σε αυτά τις μειώσεις των μισθών, τις οποίες έχουν υποστεί όλοι οι εργαζόμενοι, τις αυξήσεις άμεσων και έμεσων φόρων, τις οποίες επέβαλε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, γιατί είχαμε αυξήσεις άμεσων φόρων, αλλά και έμεσων όπως την αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση, τη μείωση του αφορολόγητου που έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ παρά τα όσα υποσχόταν προεκλογικά, την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών πάνω από 61% ακόμα και σε αγρότες 14,5%, την αύξηση του ΕΡΦΙΑ που μας έλεγε ότι θα καταργήσει, όπως θυμάστε όλοι. Την αύξηση του ΕΡΦΙΑ που έκανε σε πάρα πολλές περιοχές και μάλιστα σε πολύ λαϊκές περιοχές. Τη μείωση των συντάξεων, καθώς μετά το 2015 μειώθηκαν οι συντάξεις 21 φορές. Και βεβαίως με τον τελευταίο
το τέταρτο μνημόνιο, όπως το λέμε εμείς στη Νέα Δημοκρατία, συμπληρωματικό του τρίτου μνημονίου, με το οποίο προβλέπει για το 2019 τη μείωση των συντάξεων, όπως επίσης και τη μείωση του αφορολόγητου για όλες τις οικογένειες και τις μονογονείκες από το πρώτο ευρώ. Ο δεύτερος πολύ σημαντικός παράγων είναι η μετανάστευση ενός μεγάλου τμήματος του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Από την αρχή της κρίσης μόνο έχουν αποχωρήσει από τη χώρα μας 500,000 καινούργιοι νεομετανάστες, όπως τους λένε. Στην πλειονότητά τους αυτοί είναι νέοι άνθρωποι, μορφωμένοι, οι οποίοι σπούδασαν με το υστέρημα όλων ημών, του ελληνικού λαού. Αυτή στην προσεχή δεκαετία θα τεκνοποιήσουν κατά μέσο όρο 2 παιδιά και αντιλαμβάνεστε ότι 1,000,000 Ελληνόπλα θα γεννηθούν σε ξένες χώρες από τις 500,000 που έφυγαν από τη χώρα. Πώς είναι δυνατόν ένα νέο ζευγάρι λοιπόν να αποφασίσει να κάνει παιδί? Πάρα πολύ δύσκολα. Γι' αυτό πρέπει με συγκεκριμένες πολιτικές να ανακοπεί αυτή η δημογραφική κατάρρευση. Ποιες όμως ήταν οι πολιτικές οι οποίες είχαν ακολουθηθεί μέχρι σήμερα από την ελληνική πολιτεία? Πρώτα-πρώτα είχε αναγορευτεί το 2001 το πρώτο σε συνταγματική επιταγή η προστασία της οικογένειας. Με ένα εδάφιο 5 στο άρθρο 21 προστέθηκε η διάταξη ότι η οικογένεια ως θεμέλιο συντήρησης και προαγωγής του έθνους, καθώς και ο γάμος και η μητρότητα, τελούν υπό την προστασία του κράτους. Δηλαδή, το κράτος θέλησε να αναγορεύσει σε συνταγματική επιταγή μέτρα για την προστασία της οικογένειας. Ακολουθήθηκαν όμως συγκεκριμένες πολιτικές. Μια πολιτική που ακολουθήθηκε από τον Κώστα Καραμαλή το 2006 ήταν ουσιαστικά μια επιδοματική για τη στήριξη των τριτέκνων, όπου για πρώτη φορά δόθηκε τότε επίδομα στο τρίτο παιδί και ουσιαστικά και επίδομα γένας στην μητέρα που θα έτεχνε τρίτο παιδί. Και στη συνέχεια με την επίκληση της δημοσιονομικής δυσπραγίας αυτό καταργήθηκε. Όμως η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου το 2013 θέσπισε για πρώτη φορά, για να προσφέρει στήριξη σε οικογένειες με 1 και 2 παιδιά, το επίδομα για το πρώτο και το δεύτερο τέκνο. Ταυτόχρονα έδωσε και για οικογένειες με 3 παιδιά επίδομα 500 ευρώ ανά τέκνο. Για παράδειγμα, μια οικογένεια με 4 παιδιά θα είχε ενίσχυση 2.000 ευρώ το χρόνο, ενώ με 3 παιδιά 1.500 ευρώ το χρόνο. Έτσι, για πρώτη φορά στηρίχθηκε η ελληνική οικογένεια και μετά επέπεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι θυμόμαστε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υποτίθεται ότι ήρθε για να βοηθήσει τους πιο αδύναμους. Και τελικώς κατέληξε να επιδεινώσει τη θέση τους. Στις 16 Απριλίου του 2015, ο κύριος Τσίπρας έλεγε στο πρόγραμμά του ότι θα αποκαταστήσει τις αδικίες από τις απώλειες των εισοδημάτων των πολυτέκνων οικογενειών. Ανταυτού, αναγόρευσε σε τεκμήριο την απόκτηση παιδιού. Αυστηροποίησε τα κριτήρια για το επίδομα του πρώτου και του δεύτερου παιδιού με δυσμενέστερα εισοδηματικά κριτήρια. Χαμήλωσε πάρα πολύ τον πύχη εκείνων των πολιτών οι οποίοι έπαιρναν αυτό το επίδομα και κατέληξε η πλειοψηφία τους να μην είναι Έλληνες. Περιέκοψε επιδόματα 48 εκατομμυρίων ευρώ σε τρίτεκνους και πολύτεκνους. Είναι εδώ και ένας άξιος εκπρόσωπος της Ένωσης Τριτέκνων της Περιφέρειας Αττικής, ο κ. Κακανάτος, και το γνωρίζει. Και μείωσε και το αφορολόγητο. Τόσο για γονείς με 1 παιδί, όσο και για πολύτεκνους, έως και 3.000 ευρώ μέχρι το 2020. Ποιες είναι όμως οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας για αυτά τα μείζωνα ζητήματα? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πιστεύει ότι ακριβώς είναι τα νέα ζευγάρια που πρέπει να ενισχυθούν για να κάνουν, να ξεκινήσουν να κάνουν οικογένεια, να προχωρήσουν να κάνουν το πρώτο παιδί. Αυτό όμως όχι με περιστασιακά επιδόματα, αλλά με μια ολοκληρωμένη πολιτική, η οποία θα διασφαλίζει προϋποθέσεις και κίνητρα για την ανάπτυξη της οικογένειας. Ποια είναι αυτά τα μέτρα? Είναι πρώτα-πρώτα, όπως τα έχει εξεγγείλει και πρόσφατα στην Διεθνή Έκθεση, η αύξηση του αφορολόγητου 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Το δεύτερο μέτρο είναι ότι κανένα παιδί δεν θα μείνει εκτός παιδικού σταθμού. Για τα παιδιά των νέων ζευγαριών θα δοθεί επίδομα 180 ευρώ εάν δεν βρίσκει κάποιο από αυτά θέση σε παιδικό σταθμό. Έπειτα, μια εξαγγελία της Νέας Δημοκρατίας είναι τα ολοήμερα σχολεία παντού, με εξασφαλισμένα τα σχολικά γεύματα. Ένα τουλάχιστον δημόσιο πρότυπο σχολείο σε κάθε περιφέρεια, ούτως ώστε να μπορούν και τα παιδιά των οικογενειών που δεν έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν πληρώνοντας, να πάνε σε ένα τέτοιο σχολείο και αν είναι άριστα να αναδειχθούν. Πρότυπα επαγγελματικά λύκια σε αντιπροσωπευτικές περιοχές της χώρας. Μείωση του έμφυα κατά 30% μέσα σε 2 χρόνια. Μείωση του εισαγωγικού συντελεστή στο φόρο εισοδήματος.
το 22% που είναι σήμερα στο 9%. Στοχευμένα κίνητρα, όπως φαντάζομαι ότι ο αξιότιμος αντιπρόεδρος αναπτύξει στη συνέχεια, και αύξηση των επενδύσεων. Γιατί μόνο με την αύξηση των επενδύσεων θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας με υψηλότερες αποδοχές και καλύτερες συνθήκες. Τέλος, αύξηση του αριθμού των δικαιούχων του επιδόματος ανεργίας με επιπλέον 200 εκατομμύρια ευρώ σε τέτοια βάση. Κάτι στο οποίο πιστεύει επίσης πολύ ο πρόεδρός μας είναι το πρόγραμμα το οποίο έχει προβλέψει και το εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων για 50.000 μακροχρόνια ανέργους κάτω των 35 ετών. Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που ελπίζει να καταρτήσει, να επανακαταρτήσει νέους μέχρι 35 ετών σε ψηφιακές δεξιότητες, ούτως ώστε να βρουν δουλειές οι οποίες πλέον είναι σύγχρονες και έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας. Φίλοι και φίλες, γίνεται κατανοητό ότι η Νέα Δημοκρατία συμμετέχει έμπρακτα και με συγκεκριμένες προστολογημένες προτάσεις σε αυτό το δημόσιο διάλογο για την ενίσχυση του δημογραφικού. Και θα φέρει αυτές τις προτάσεις στην Βουλή μόλις γίνει κυβέρνηση, με γνώμονα τη στήριξη της οικογένειας, είτε αφορά στις μόνο γονεϊκές οικογένειες, είτε σε αυτές με 3 ή 4 παιδιά. Όμως, ο Πρόεδρός μας, ειδικά για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, έχει δεσμευτεί να επανακαταλύνει αυτά τα ποσά που ο ΣΥΡΙΖΑ αφαίρεσε τον Ιανουάριο του 2018 με την πρόσφατη περικοπή. Καθώς, όπως προανέφερα, η ενίσχυση αυτών των τριτέκνων αλλά και των πολυτέκνων οικογενειών συγκαταλέγεται διαχρονικά στις πρώτες προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας. Οφείλουμε τόσο στους προγόνους μας, όσο και στα παιδιά μας, να παλέψουμε για να ξαναζωντανέψει η Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Ράπτη για την πολύ εμπεριστατωμένη συζήτηση της με την οποία μας παρουσίασε την πραγματικά δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική οικογένεια και πραγματικά τα νέα μέτρα που θα πάρει η κυβέρνηση, η αυριανή μας κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύω ότι θα δώσει νέα όθηση και ανακούφιση πραγματικά στην ελληνική οικογένεια που τόσο πολύ υποφέρει από την ανάγκη αυτή η σημερινή κυβέρνηση. Θα συνεχίσουμε τώρα με τον αντιπρόεδρό μας, τον κύριο Κακουστή Χατζηδάκη, ο οποίος θα μας μιλήσει για το πολύ σημαντικό θέμα η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η επόμενη μέρα για την Ελλάδα. Θα μας μεταλαμπαδεύσει το όραμα του Προέδρου μας για μια νέα Ελλάδα αναγεννημένη, ευημερούσα, αισιόδοξη, ασφαλή και ελεύθερη από τα λάθη του παρελθόντος. Πριν όμως δώσω και σε αυτόν τον λόγο, θα μου επιτρέψετε από το πλούσιο βιογραφικό του να κάνω μια σύντομη, πολύ σύντομη αναφορά. Ο κύριος Χατζηδάκης είναι δικηγόρος, βουλευτής από το 2007 και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, υπεύθυνος για το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Διατέλεσε ευρωβουλευτής από το 1994 έως το 2007, καθώς και υπουργός ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας μεταφορών υποδομών και δικτύων. Επί υπουργίας του, η χώρα μας ανέβηκε από τη 18η στην 3η θέση στις απορροφήσεις του ΕΣΠΑ, επανεκκίνησε. Επανεκκίνησε τις διαδικασίες για τη δημιουργία των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων που διατρέχουν τη χώρα, πραγματοποίησε τη δημιουργία του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου, διέλυσε θεσμοθετημένα καρτέλ και άλλαξε τη λειτουργία της αγοράς αυξάνοντας τις εκδοτικές περιόδους. Δημιούργησε ένα νέο μοντέλο για την ακρόαση των διαδικασιών, για την έναρξη των νέων επιχειρήσεων και πολλά άλλα που δυστυχώς, αν τα αναφέρω, θα μας πάρει πάρα πολύ χρόνο. Κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ την Πρόεδρο, την κυρία Καλιοτζή και την ΔΥΜΤΟ συνολικά για την πρόσκλησή της, πρόσκλησή τους και την πρωτοβουλία να διοργανωθεί η σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ και όλες και όλους εσάς για την παρουσία σας. Είμαι σε ένα Δήμο που από την πρώτη στιγμή με κάνατε να αισθανθώ πάρα πολύ οικείος, γιατί με αγκαλιάσατε από το 2007 που κατέβηκα και βγαίνω πάντοτε πρώτος στις πρώτες θέσεις και επομένως αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου όταν είμαι στο Δήμο Παπάγου Πολαρχού και να το ξέρετε δεν ξεχνάω ποτέ την υποστήριξή σας από την πρώτη στιγμή. Θα την κάνω εγώ την αλήθεια.
Κύριε Ακούστη, θα κάνω την πρώτη φορά που το κάνω. Εάν κάνω κάνα λάθος, θα το συγχωρήσετε με κοντράκι. Το αμάξι με ρυθμό πινακίδας. Γιόρτα ρο άστρα. 2058 να μετακινηθεί γιατί κλείνει το πάρκινγκ. Γιόρτα ρο άλφα 2058. Την πρόεδρο τα καταφέρνω και σε αυτά. Λοιπόν, την πρόεδρο την ευχαριστώ για τα καλά της, για τα καλά της λόγια. Πάντοτε αισθάνθηκα ότι έκανα τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο το πατριωτικό μου καθήκον και αυτό θα προσπαθήσω να κάνω με τη δική σας στήριξη εδώ και πέρα. Κυρίες και κύριοι, πριν σας μιλήσω για τη Νέα Δημοκρατία, λέω να σας μιλήσω για τους φίλους μας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εδώ και ένα χρόνο, αφού κατάπιε τα βατράχια του μνημονίου, των μνημονίων, μάλλον, κάνει και τη διαφημίζει, τη διαφήμιζε με πολύ μεγαλύτερη ένταση, πέρσι είναι η αλήθεια, μια μεγάλη επικοινωνιακή και πολιτική αντεπίθεση. Νομίζοντας ότι τώρα πια το έδαφος είναι πιο βολικό για αυτόν και θα μπορέσει να στριμώξει με αυτόν τον τρόπο τη Νέα Δημοκρατία. Τι εννοώ? Εννοώ και θυμηθείτε τα, τις διεθνείς συναντήσεις πέρσι το φθινόπωρο με τον Τραμπ και τον Μακρόν. Εννοώ τα διαβόητα Paradise Papers, τα οποία ήρθαν και αυτά στη δημοσιότητα. Εννοώ την Οφάρτης, αλίμονο. Εννοώ τον πουναμά των Χριστουγέννων που έδωσε σε έκτακτο τηλεοπτικό του διάγγελμα ο κύριος Τσίπρας. Εννοώ τα Σκόπια, τα οποία ο ζήτημα επιχειρήθηκε να εργαλειοποιηθούν προκειμένου να διασπαστεί η Νέα Δημοκρατία αξίζοντας πολλές πληγές. Εννοώ όλα αυτά που, εν πάση περιπτώσει, ζούμε τον τελευταίο χρόνο. Νομίζω κάθε Έλληνας αναγνωρίζει, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις και συγκρίνοντας αποτελέσματα μεταξύ των ίδιων εταιριών, ότι όποια διαφορά έδιναν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων το Σεπτέμβριο του 2017, την ίδια διαφορά δίνουν και το Σεπτέμβριο του 2018, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Επομένως, ένα συμπέρασμα που νομίζω πρέπει να βγάλουμε με ψυχραιμία και εμείς και οι ΣΥΡΙΖΕΙ είναι πως το πράγμα είναι ξεκάθαρο. Οι Έλληνες έχουν αποφασίσει πολύ πριν από τις εκλογές και η απόφασή τους είναι μία κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί το έχουν αποφασίσει αυτό? Κατά την άποψή μου, δεν το έχουν αποφασίσει μόνο γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, αντί να πάει την οικονομία προς την πήγε πίσω, γιατί ο καθένας αισθάνεται στον οικοκυριό του ότι περνάει χειρότερα, γιατί οι φτωχοί έχουν γίνει φτωχότεροι. Κατά την άποψή μου, χωρίς να το συνειδητοποιούμε ίσως, καταψηφίζοντας όπως είναι βέβαιο ότι θα συμβεί το ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, καταψηφίζουμε όχι μία κυβέρνηση, όχι ένα κόμμα. Καταψηφίζουμε, αν το καλοσκεφτείτε, ένα αξιακό πρότυπο. Τι εννοώ? Εννοώ πέρα από τα οικονομικά. Ως αυτή η κυβέρνηση, ενώ υποτίθεται ότι ήρθε να ανανεώσει τη δημόσια ζωή, να την εξυγχρονίσει, να εκφράσει το νέο, όπως είπαμε, ξεκίνησε από τι? Ξεκίνησε από το να πει ψέματα, τεράστια, πελώρια ψέματα, σε όποιον μιλάει ελληνικά. Δεν υπάρχει προηγούμενο, όχι μόνο στη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία, η οποία δυστυχώς βρίσκεται δημοκρατών, αλλά και στη σύγχρονη ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία. Είναι παγκόσμιο ρεκόρ στα ψέματα αυτό που έχει συμβεί με τον κύριο Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν νομίζω πως αυτό μπορεί να μας κάνει περήφανος ως Έλληνες πολίτες. Πολύ δε περισσότερο μπορεί να κάνει περήφανος τους σημερινούς κυβερνώντες. Αλλά δεν είναι μόνο τα ψέματα. Είναι μια χειρότερη εκδοχή αυτού που τώρα μόλις περιέγραψα.
είναι ένας απίστευτος κινησμός. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν πιστεύουν σε τίποτα. Είναι έτοιμοι να πούν και να κάνουν τα πάντα και τα αντίθετά τους για μια χούφτα ψήφους. Τι εννοώ? Πάρτε το παράδειγμα του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Βαρουφάκη. Ο κύριος Βαρουφάκης επελέγει από τον κύριο Τσίπρα με περηφάνεια ως υπουργός οικονομικών και ο κύριος Τσίπρας το στήριζε μέχρι την τελευταία στιγμή λέγοντας ότι είναι asset για την κυβέρνηση. Και εν πάση περιπτώσει είχε κάθε δικαίωμα να κάνει λάθος. Αλλά δεν ξέρω αν είχε το δικαίωμα την ίδια στιγμή που έκανε αυτή την επιλογή, με την ίδια ευκολία 2-3 μήνες αργότερα να δηλώσει ότι ο άμεσος συνεργάτης του ήταν ανόητος. Ο ίδιος άνθρωπος έκανε και τις δύο δηλώσεις με την ίδια ευκολία και την ίδια έπαρση. Ο ίδιος άνθρωπος, ο κύριος Τσίπρας, ήταν που πήγε μόνος Ευρωπαίος ηγέτης στην κηδεία του Κάστρο, γιατί θέλει να συνεχίσει να περιστάνει τον αριστερό, λέγοντας μια σειρά από μεγάλα και καλά λόγια για τον Φιντελ Κάστρο και την ίδια στιγμή, μάλλον όχι την ίδια στιγμή, μερικούς μήνες αργότερα, έκανε ταξίδι μέχρι τη Ουάσιγκτον για να συναντήσει τον καινούριο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ, για τον οποίο επίσης είπε με την ίδια ευκολία μεγάλα και καλά λόγια, διότι όπως σας είπα υποστηρίζουν τα πάντα και τα αντίθετά τους και έχουν το θράσος μετά από όλα αυτά να τους θεωρούμε προοδευτικούς και εξυγχρονιστές. Αυτός ο κινησμός είναι που φαίνεται και σε ένα άλλο παράδειγμα πιο πρόσφατο. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ξεκινήσει με δική τους ενθάρρυνση. Η δικαιοσύνη προχωρεί έρευνα για τα οικονομικά των κομμάτων, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ, όχι του ΣΥΡΙΖΑ. Για κάποιο λόγο δεν έρευναν το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δικαίωμά τους και αυτό. Δεν θέλω να σταθώ σε αυτή την περίπτωση, αυτή κατάσταση. Θέλω να σταθώ ότι την ώρα που κουνάνε το δάχτυλο στη Νέα Δημοκρατία και στα άλλα κόμματα για τα οικονομικά τους, παριστάνοντας τους Ροβεσπιέρους, την ίδια στιγμή, στο τελευταίο ανασχηματισμό, έκαναν υπουργό διοικητικής ανασυγκρότησης την κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, η οποία ήταν γραμματέας του ΠΑΣΟΚ επί 2-3 χρόνια, δηλαδή υπεύθυνη τελικά για τα οικονομικά του κόμματος το οποίο διώκουν. Σε τι Θεό πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι? Σε τι Θεό πιστεύουν? Και πόσο τιμητικό είναι για τη χώρα μας, μια χωρίς καμία αμφιβολία μικρή αλλά ιστορική χώρα, να έχει στο τιμόνι της αυτούς τους ανθρώπους. Σας είπα, μιλώντας για αξιακό πρότυπο για τα ψέματα, σας είπα για τον κινησμό. Να σας πω και όλα αυτά που γίνονται και που θυμίζουν για την κυβέρνησή μας αυτό που γινόταν με κάποιον τύπο στην Πανεπιστημίου που πήγαινε ανάποδα στη διαδρομή, πήγαινε προς τα πάνω και όταν ένα ραδιόφωνο έλεγε «Προσοχή, κάποιος τρελός πηγαίνει ανάποδα στην Πανεπιστημίου», εκείνος σχολίαζε «Ε, και να ήταν μόνο ένας, όλοι ανάποδα πάνω». Τι θέλω να πω. Θέλω να πω πως αυτή η κυβέρνηση που παριστάνει την προοδευτική είναι η κυβέρνηση, για παράδειγμα, η οποία ενώ μιλάει για επανεκκίνηση της οικονομίας έχει βάλει αμέτη μου χαμέτη να μην γίνουν ορισμένες κομβικής σημασίας επενδύσεις. Έχει κολλήσει μόνη της το ελληνικό, έχει κολλήσει μόνη της τις κουριές, κινδυνεύουμε να πληρώσουμε 750 εκατομμύρια πρόστιμα στους Καναδούς, έδιωξε την επένδυση της BlackRock από το κέντρο της Αθήνας μόλις την περασμένη εβδομάδα. Διότι αυτή η κυβέρνηση έχει αλλεργία με αυτό το οποίο
επικρατεί σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η κυβέρνηση αυτή είναι που κατήργησε κάθε εξυγχρονιστική παρέμβαση που έγινε όλα τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση, μας ξαναγύρισε, γιατί αυτό είναι το όραμά της, στη δεκαετία του 80, έχει κάνει σημαία της προς αυτή την κατεύθυνση, και αυτό είναι χαρακτηριστικό, το ότι μπορεί να μπαίνουν οι φοιτητές στο πανεπιστήμιο ακόμα και με 2 και με 3 και δεν βαριέσαι, ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Και άλλο ένα παράδειγμα, για να δείτε πληρέστερα το χαρακτήρα αυτής της κυβέρνησης, συγγενές με το τελευταίο, γιατί και αυτό αφορά σε κάποιο βαθμό την εκπαίδευση, είναι όλο αυτό το οποίο συμβαίνει με τον περιβόητο Ρουβίνο. Τα αγαπημένα παιδιά της κυβέρνησης. Πείτε μου εσείς, τι είναι αυτό που τους οδηγεί να χαϊδεύουν τον Ρουβίκονα κατά τον τρόπο που το κάνουν όλα τα χρόνια που κυβερνούν. Έχει χτυπήσει ξένες πρεσβείες, μεταξύ των οποίων και του Καναδά. Κανείς μπορεί να καταλάβει γιατί, ειδικά του Καναδά. Γιατί ο Καναδάς δεν έχει κάπου εμπλακεί σε κάποια διεθνή διαμάχη, αλλά τυχαίνει να έχει πρεσβεία και να είναι μια ξένη χώρα. Έχουν χτυπήσει φιλανθρωπικές οργανώσεις, μάλιστα. Δεν θα το θυμάστε ίσως. Έχουν χτυπήσει την Oxfam, τη μεγάλη εγγλέζικη φιλανθρωπική οργάνωση. Και βεβαίως αποφάσισαν εσχάτως να ανοίξουν γραφείο παραπώνων και εξυπηρετήσεων στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Ανεπόδιστη! Η δε αντίδραση του Υπουργού Παιδείας, καθηγητού Πανεπιστημίου κατά τα άλλα, είναι τι κάνει το φοιτητικό κίνημα. Τι κάνουν οι φοιτητές. Γιατί δεν κινητοποιούνται οι φοιτητές να παίξουν ξύλο με τον Ρουβίκονα και δι' αυτού του τρόπου να λυθεί ένα θέμα, διότι για την κυβέρνησή μας, που επαναλαμβάνω ισχυρίζεται ότι είναι πρωτοπόρα, προοδευτική και εξυγχρονιστική, η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της, δεν μπορεί να παρέμβει στα θέματα του Ρουβίκονα, όλα αυτά πρέπει να λυθούν μαγικά και δια της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος. Άρα, βγάλετε τα συμπεράσματά σας και σε αυτό το επίπεδο. Και ένα τελευταίο επίπεδο, το επίπεδο της διαφθοράς. Δεν είχαν κυβερνήσει ποτέ, ως ετούτου, εδώ που τα λέμε, είχαν και κάθε δίκιο, αν υπήρχαν παραδείγματα προηγουμένως όχι χρηστής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος, να δείχνουν προς την κατεύθυνση των κομμάτων που κυβέρνησαν και να τα ψεύγουν για την όποια κακοδιαχείριση ενδεχομένως υπήρχε. Αλλά τι έκανα. Τι έκανα. Δεν χρειάζεται να ξεκινήσω από τη γάτα των Ιμαλαΐων. Πράγμα που ως φαινόμενο είχε εμφανιστεί προεκλογικά, ήδη προτού αναλάβουν, ήταν έτοιμοι να διαπλακούν. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ ότι ο κύριος Μαρινάκης μπαινόβγαινε στο μαξί μου για 2 χρόνια και είχε πάρει άδεια τηλεοπτικού σταθμού, την οποία είχε διαφημίσει ο κύριος Παπάς σε επίσκεψή του που είχε κάνει τότε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, και μετά για κάποιο λόγο έγινε ναρκέμπορος. Δεν χρειάζεται να θυμίσω τα βοσκοτόπια του κυρίου Καλογρίτσα, τα οποία δόθηκαν ως υποθήκη, ως εγγύηση, εν πάση περιπτώσει, προκειμένου να πάρει ο κύριος Καλογρίτσας κανάλι, που τελικά φυσικά δεν πήρε. Δεν χρειάζεται, γιατί αυτά έχουν συζητηθεί ίσως περισσότερο. Να σας πω προχείρως μερικά άλλα για να τα θυμηθείτε και να βγάλουμε όλοι μαζί τα συμπεράσματά μας. Η κυβέρνηση αυτή έχει καταστήσει την Ελλάδα πρωταθλητή στην αύξηση των φόρων σε όλη την Ευρώπη. Έχει αυξήσει φόρους άμεσους και έμεσους. Ένα φόρο μείωσε. Ποιος ήταν ο φόρος αυτός? Ο φόρος στα καζίνο. Στα καζίνο. Δυστυχώς κάνετε λάθος δουλειά. Αν ήσασταν καζινάδες, θα πληρώνατε μικρότερους φόρους. Αλλά
δεν έχουν σταματήσει εκεί. Πάντα στις τελευταίες μέρες. Η ΔΕΗ είναι στο χείλος του γκρεμού. Δεν σας το αναλύω, το ξέρω πολύ καλά, ήμουν καθήλυνα αρμόδιος υπουργός. Πιστέψτε με, είναι πραγματικά πολύ άσχημη η κατάσταση της ΔΕΗ. Αλλά ενώ είναι πολύ άσχημη η κατάσταση της ΔΕΗ, αντί να κάνουν κάποιες προσπάθειες εξυγίανσης, τι αποφάσισαν? Να πάνε να πάρουν την επιχείρηση του κυρίου Κότσο Ανκούτσεφ στα Σκόπια, που είναι μια εταιρεία εμπορίας ηλεκτρικού ρεύματος, και τα λεφτά που πήγαν, δεν πήγαν, προσέξτε, και αυτό είναι ερευνητέο, δεν πήγαν στους λογαριασμούς της εταιρείας, πήγαν στους προσωπικούς λογαριασμούς του κυρίου Ανκούτσεφ, ενώ εκκρεμούσε κάποιο βαθμό η συμφωνία των Πρεσπών με ό,τι σκέψεις μπορεί να κάνει κανείς γι' αυτό. Στο προσφυγικό, εντάξει, συμπεριφέρθηκαν ως ρεσεψιονίστ, εδώ καλή χώρα για τους μετανάστες και τα λοιπά. Εντάξει, δεν το σχολιάζω, θέλω να καταλήξω αλλού. Θέλω να καταλήξω ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι υποτίθεται ότι έχουν τόσο μεγάλη ευαισθησία για τους μετανάστες, δημιούργησαν μια απίστευτη κατάσταση. Με καταγγελίες που προέρχονται από τους κόλπους της ίδιας της κυβέρνησης για κακοδιαχείριση κονδυλίων. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κ. Δουδούλης, έφυγε με τέτοιου είδους καταγγελίες. Ο Γενικός Διευθυντής, ένας στρατηγός, ο κ. Ηλιόπουλος, που διορίστηκε από τη σημερινή κυβέρνηση, έφυγε καταγγέλλοντας ότι υπάρχουν σκάνδαλα σχετιζόμενα με τη σύντηση των προσφύγων στα hot spots των διαφόρων νησιών και όχι μόνο. Στην ΕΡΤ, όχι ο Χατζηνάκης, όχι η Ράπτη, όχι οποιοδήποτε βουλευτής ή στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ο Νίκος Φίλης και ο εντεταλμένος σύμβουλος της ΕΡΤ του κύριος Κρύμπανης, που διορίστηκε από αυτούς, και ο κύριος Θαλασσινός, άλλος τέλεχος υψηλόβαθμο της τηλεόρασης και της τηλεφωνίας, που διορίστηκε από αυτούς, έδειξαν προς τη διοίκηση, μιλώντας όχι απλά και μόνο για μονομέρεια, διότι έτσι κι αλλιώς το ξέρετε ότι έχει γίνει η ΣΥΡΙΖΑ Τσάντα, αλλά για κακοδιαχείριση κονδυλίων μιλάνε οι ίδιοι οι δικοί τους. Και το αποκορύφωμα ήταν την τελευταία εβδομάδα. Την τελευταία εβδομάδα, όχι εμείς και πάλι, εμείς ήμασταν στο Μοσχάτο, παρακολουθώντας τη τηλεόραση και τα ρεπορτάζ και το Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο ο Υπουργός Αμήνης μίλησε για τα μυστικά κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών, δείχνοντας τον κύριο Κοντζιά για κακοδιαχείριση, και ο Υπουργός Εξωτερικών μέχρι τότε, ο κύριος Κοντζιάς, πριν παραιτηθεί, έδειξε προς την πλευρά του κυρίου Καμένου, λέγοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά προς άλλη κατεύθυνση. Εν πάση περιπτώσει, μόνοι τους δείχνουν τους εαυτούς τους και τους κατηγορούν για διαφθορά. Γι' αυτό σας λέω. Θέλετε να πάμε στα ψέματα? Θέλετε να πάμε στον κινησμό? Θέλετε να πάμε στις παραδοξότητες? Θέλετε να πάμε στη διαφθορά? Δεν είναι ένα κόμμα που πρέπει να ιτηθεί, και κατά την άποψή μου, με βέβαιος, και κατά τη δική σας, σίγουρα θα ιτηθεί. Πρέπει να ιτηθεί, και θα ιτηθεί κάτι πολύ παραπάνω. Ένα αξιακό πρότυπο. Δεν μας αξίζει αυτή η κυβέρνηση. Δεν αξίζει στην Ελλάδα, στην ιστορία της και τους Έλληνες. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να αγγίξει όλους. Δεξιούς, κεντρώους, εγώ λέω και αριστερούς. Γιατί και οι αριστεροί, οι έντιμοι Έλληνες αριστεροί συμπολίτες μας, δεν χρωστάνε σε τίποτα να φορτώνονται αυτό το κοινικό θίασο
που δεν πιστεύει σε τίποτε παρά μόνο στις καρέκλες τους και είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να παρατείνουν την παραμονή τους στην εξουσία, έστω για μια μέρα. Με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, ας το καλοσκεφτούμε. Μόνο αυτό το αξιακό εντός εισαγωγικών πρότυπο το οποίο έχει διαμορφωθεί στην κοινωνία, με όλα αυτά που έχουν έρθει στην επιφάνεια, με όλο αυτό που περνάει ως μήνυμα η κυβέρνηση, ποιο κλίμα τελικά έχει διαμορφωθεί? Ένα κλίμα απογοήτευσης και φόβου. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ένας νέος άνθρωπος φοβάται να κάνει οικογένεια, γιατί δεν ξέρει σε αυτή τη χώρα στην οποία επικρατεί η κατάσταση που μόλις περιέγραψα και που όλοι βιώνετε στα νοικοκυριά σας, στην καθημερινότητά σας, οικονομικά αλλά και αξιακά, δεν ξέρει αν μπορεί να μεγαλώσει το παιδί του έτσι όπως το θέλει. Φοβάται. Ένας νέος που μπαίνει στο πανεπιστήμιο δεν ξέρει αν πρέπει να συνεχίσει και αν μπορεί να συνεχίσει στην Ελλάδα την καριέρα του. Φοβάται ότι δεν μπορεί να έχει κάποια προοπτική σε μια χώρα που έχει αποφασίσει μέσω της κυβερνήσεώς της να ακολουθήσει ένα δρόμο τελείως διακριτό από αυτό που έχουν ακολουθήσει και ακολουθούν όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και ένας άνθρωπος που έχει πάρει τη σύνταξή του δεν ξέρει πια, γιατί η οικονομία έχει βουλιάξει και έχουμε περάσει από τη λογική της παραγωγής πλούτου στη λογική της διανομής φτώχειας. Δεν ξέρει και ο συνταξιούχος για πόσα χρόνια θα μπορεί να παίρνει μια αξιοπρεπή σύνταξη. Και αυτός φοβάται. Υπάρχει αυτό το κλίμα της απεσιοδοξίας, της απελπισίας και του φόβου που πρέπει να το ανατρέψουμε. Και επομένως, η προσπάθειά μας, η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είναι απλά και μόνο να αντικαταστήσουμε αυτή την κυβέρνηση και να βγούμε με κάποια πλαστικά ή πάνινα σημαίακια και να πανηγυρίζουμε το βράδυ των εκλογών. Δεν έχει κανένα νόημα. Αυτό που έχει νόημα και έχει αξία σε αυτή τη φάση είναι όταν θα αλλάξει η κυβέρνηση να αλλάξει σελίδα ο τόπος. Δεν ήθελα να σας μιλήσω ως εκπρόσωπος του κόμματος των αλάθητων εδώ πέρα. Δεν είμαστε αναλάθητοι. Δεν είμαστε αναλάθητοι. Στην Ελλάδα επεκράτησε για πολλά χρόνια μια αντίληψη ότι μπορούμε να έχουμε επενδύσεις χωρίς επενδυτές, εργαζόμενους χωρίς επιχειρηματίες, αποτελέσματα χωρίς δουλειά. Σε αυτήν την αντίληψη και η δική μας παράταξη κάπως συμμετείχε. Ευτυχώς λίγο. Και γι' αυτό μην αμόρθει σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατεστράφει ουσιαστικά από αυτές τις αντιλήψεις. Δοκιμάσαμε αυτές τις αντιλήψεις δυστυχώς την τελευταία τετραετία, θεωρώντας ένα κομμάτι του ελληνικού λαού ότι θα μπορούσε να κάνουμε κατάληψη στην Ευρώπη με τα γνωστά αποτελέσματα τα οποία μόλις περιέγραψα και τα οποία έτσι κι αλλιώς όλοι ζείτε. Το θέμα λοιπόν είναι εμείς να διδαχτούμε από τα λάθη μας και όλοι μαζί οι Έλληνες πολίτες να αποφασίσουμε να εγκαταλείψουμε την αναζήτηση μαγικών συνταγών, να κλείσουμε τα αυτιά μας στις ειρήνες της δημαγωγίας και να βάλουμε πλώρη για την αλήθεια, για τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα. Πρέπει να βάλουμε πλώρη για εκεί που το είχαν βάλει πριν από μας, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Κύπρος. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό. Δεν χρειάζεται να πάρουμε Νόμπελ οικονομικών για να καταλάβουμε τι πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα. Το έχουν βρει άλλοι πριν από μας. Πρέπει να κάνουμε την επανάσταση της κοινής λογικής. Και αυτό είναι που επιδιώκει να κάνει
ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε, έχει διπλή και τριπλή υποχρέωση να το κάνει. Γιατί ιδρυτής αυτού του κόμματος ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο οποίος έχει καθιστεί ιστορικά τα μάτια όλων των Ελλήνων με τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα, και πατέρας του Κυριάκου, ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος επίσης περπάτης έδωσε μνημάσεις διαφορετικά απέναντι στο ψέμα και τη δημαγωγία. Έτσι λοιπόν θα προχωρήσουμε, φίλες και φίλοι. Μακριά από δημαγωγικούς πειρασμούς, μακριά από κόλπα και τρίκ, είμαστε αποφασισμένοι να πούμε λίγα, να πούμε λίγα και να τα κάνουμε όλα. Γιατί δεν πρέπει απλά και μόνο να αλλάξει η κυβέρνηση, πρέπει κάποιος να κάνει τη διαφορά σε αυτό το τόπο. Πώς θα κινηθούμε λοιπόν? Ξέρουμε ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Ξέρουμε ότι θα υπάρχει δυσπιστία ακόμα και από αυτούς που θα μας ψηφίσουν. Γιατί οι πολίτες βιώνουν την κρίση εδώ και 10 χρόνια στο πετσί τους και αρχίζουν να πιστεύουν ότι αυτή είναι η μοίρα μας. Πρέπει να αποδείξουμε λοιπόν από την πρώτη στιγμή ότι έχουμε σχέδιο, ότι έχουμε αποφασιστικότητα και πως δεν είναι αυτό η μοίρα μας. Ότι μπορούμε καλύτερα. Λοιπόν, πώς σκέπτεται να το αντιμετωπίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν το όλο θέμα? Πρώτα απ' όλα, θα φτάσω και στους φόρους. Πρώτα απ' όλα, με την ίδια τη σύνθεση της κυβέρνησης. Εμείς έχουμε πει ότι ακόμα κι αν έχουμε αυτοδυναμία, πράγμα το οποίο καθόλου δεν αποκλείεται, 50%. Ακόμα κι αν έχουμε 50% λοιπόν, θα απευθυνθούμε σε όλες τις δυνάμεις που πιστεύουν στην Ευρώπη και στην κοινή λογική και θα τους πούμε ελάτε όλοι μαζί σε μια συστράτευση των δυνάμεων του έθνους για να κερδίσουμε αυτό που εξελίσσεται μπροστά μας και που είναι, μην κάνετε λάθος, ο πόλεμος της δικής μας γενιάς. Και ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του. Εμείς όμως είμαστε αποφασισμένοι ήδη να αναλάβουμε τις δικές μας. Ανεξάρτητα από την απάντησή τους, η σύνθεση της κυβέρνησης θα είναι μια εθνική Ελλάδος. Με τους καλύτερους. Με ανθρώπους οι οποίοι έχουν διακριθεί και στην πολιτική φυσικά, αλλά και στο πανεπιστήμιο και στις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να παλέψουμε τη μάχη αυτή με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. Και από εκεί και πέρα, μέσα στο πρώτο εξάμηνο, είμαστε αποφασισμένοι να περάσουμε 5 νομοσχέδια κλειδιά. Το πρώτο νομοσχέδιο θα είναι για την οργάνωση της κυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης. Δεν θα απολύσουμε δημοσίους υπαλλήλους, αλλά θα τους αξιολογήσουμε. Θα προχωρήσουμε σε στοχοθεσία για κάθε δημόσια υπηρεσία. Θα δημιουργήσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία και θα ανταμείψουμε τους καλύτερους με ένα πόνους που θα είναι στην άκρη και θα τους περιμένει. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε με τη λογική της ισοπαίδωσης. Και δεν μπορούμε να πιστεύουμε ότι συνεχίζοντας απλά και μόνο τα ίδια που έγιναν στο παρελθόν θα έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Απλά επειδή και μόνο θα μιλάμε για ρήξεις και τομές θεωρητικά. Το δεύτερο που θα κάνουμε, που θα φέρουμε προς ψήφιση, θα είναι το φορολογικό μας νομοσχέδιο. Δεν θα σταθώ πολύ σε αυτό, γιατί είναι ίσως το θέμα που το έχουμε αναλύσει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Για τη μείωση του έμφυα, για τη μείωση του φόρου των νομικών προσώπων, για τη μείωση του φόρου του ΦΠΑ στην εστίαση, για τη μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9%, που ουσιαστικά σημαίνει για κάθε μισθωτό και συνταξιούχο 550 ευρώ το χρόνο. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν, έχουμε δείξει πώς μπορούν να γίνουν, ποια είναι η μείωση δαπανών που θα κάνουμε. Άλλωστε, φίλες και φίλοι, η κυβέρνηση αυτή έχει προχωρήσει εδώ και χρόνια
κομπάζοντας μάλιστα, ενώ παλιότερα μας έψαγε για το αντίθετο, με τα περιβόητα υπερπλεονάσματα. Μια μονάδα υπερπλεόνασμα είναι 1,8 δισεκατομμύρια. 1,8 δισεκατομμύρια. Η χώρα δεν είναι υποχρεωμένη να έχει υπερπλεονάσματα. Η χώρα είναι υποχρεωμένη να έχει πλεονάσματα. Πρωτογενή πλεονάσματα. Μεγάλα ήδη. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ του έχει δώσει και κατάλαβε, προκειμένου να βγαίνει κάθε Χριστούγεννα ο κύριος Τσίπρας και να κάνει τον Άι Βασίλη. Στους αφελείς που νομίζει ότι υπάρχουν. Φορολογικό νομοσχέδιο λοιπόν, με το οποίο στοχεύουμε να δώσουμε μια ανάσα στα νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις και να βάλουμε μπροστά και πάλι τη μηχανή της οικονομίας. Το τρίτο νομοσχέδιο θα είναι το νομοσχέδιο το αναπτυξιακό. Το αναπτυξιακό νομοσχέδιο θα είναι οριζόντιο και θα αφορά την επαναφορά του νόμου 4262 για την οριζόντια απλούστευση των αδειοδοτήσεων, στην οποία αναφέρθηκε η Πρόεδρος, θα αφορά στην απλούστευση των διαδικασιών για τις εξαγωγές και την ενθάρρυνση γενικώς των εξαγωγών, διότι η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά εάν δεν βάλει δύο ρήματα πάνω απ' όλα στην παρούσα φάση. Παράγω, εξάγω. Δεν γίνεται αλλιώτικα να προχωρήσουμε στο μέλλον. Παρεμβάσεις για το κτηματολόγιο, παρεμβάσεις για τα ζητήματα της χωροταξίας, τα οποία είναι κομβική σημασία σε αυτή τη φάση για την προώθηση των επενδύσεων. Τέταρτο νομοσχέδιο θα είναι το νομοσχέδιο για τη δικαιοσύνη, στο οποίο θα γίνουν πολλές και διαφορετικές παρεμβάσεις για να ξεφύγουμε από τη σημερινή κατάσταση που φτάνει σε ορισμένες περιπτώσεις στα όρια της άρνησης δικίας. Μεταξύ των άλλων, για παράδειγμα, θα συμπίπτουν τα ωράρια των δικαστών με τους διοικητικούς υπαλλήλους. Εξοικονομούμε 2-3 ώρες την ημέρα με αυτόν τον τρόπο, γιατί τώρα πάνε οι μεν νωρίτερα από τους δε και φεύγουν πάλι νωρίτερα από τους άλλους, με αποτέλεσμα οι ώρες που συμπίπτουν στα δικαστήρια να είναι πολύ λιγότερες από αυτές που θα μπορούσαν μαζί να εργάζονται. Δεν έχει γίνει τόσα χρόνια. Θα δημιουργηθούν σίγουρα ειδικά τμήματα δικαστηρίων για ευαίσθητες υποθέσεις που χρειάζεται εξειδίκευση, για τον ανταγωνισμό, για το πτωχευτικό δίκαιο, έτσι ώστε να διευκολύνεται και από αυτή την πλευρά η επενδυτική διαδικασία. Και επίσης οι δικηγόροι θα υποχρεούνται σε ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, όπως υποχρεούνται και οι γιαγιάδες για τις φορολογικές τους δηλώσεις. Υποχρεούνται οι γιαγιάδες, αλλά δεν υποχρεούνται οι δικηγόροι. Και αυτό θα τελειώσει. Και βεβαίως, το πέμπτο νομοσχέδιο με το οποίο θα κλείσει το πρώτο εξάμηνο θα είναι το νομοσχέδιο για την εκπαίδευση. Νομοσχέδιο και για την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση και για την επαγγελματική και για την τριτοβάθμια. Η εκπαίδευση πρέπει και μπορεί να γίνει όπλο των νέων για το μέλλον. Πάλι δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα. Πάλι δεν χρειάζεται να δούμε τι γίνεται με τα πρότυπα και τα πειραματικά σχολεία στις άλλες χώρες της Ευρώπης, που τα πρότυπα και τα πειραματικά σχολεία δεν είναι μόνο μέθοδοι για την προώθηση της καινοτομίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά είναι και εργαλεία κοινωνικής κινητικότητας, ουσιαστικά ενίσχυσης των ίσων ευκαιριών για τις αδύναμες οικογένειες. Στην επαγγελματική εκπαίδευση θα δούμε τα πράγματα από την αρχή, διότι η επαγγελματική εκπαίδευση στη χώρα που έχει ρεκόρ ανεργίας είναι σαν να μην υπάρχει. Και αυτό ουσιαστικά έρχεται και ενισχύει ακόμα παραπάνω την ανεργία. Και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν μπορούμε αύριο το πρωί να κάνουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, διότι υπάρχει ακόμα η συνταγματική απαγόρευση και δεν εξαρτάται μόνο από εμάς να αρθεί. Μπορούμε όμως να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που δίνει και το σημερινό σύνταγμα για να κάνουμε κάτι απλό, ξενόγλωσσα τμήματα σε όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να προσελκύσουμε φοιτητές από τρίτες χώρες, ιδίως από τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή. Πράγμα που έχει γίνει στην Κύπρο. Αν μπορούν οι Κύπροι, γιατί δεν μπορούμε εμείς? Σας είπα λοιπόν χοντρικά τις πρώτες παρεμβάσεις, τις παρεμβάσεις του πρώτου εξαμήνου της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Φίλες και φίλοι, ξεκίνησα από την αρχή βγάζοντας το συμπέρασμα για τις εκλογές.
λέγοντας ότι όποια προσπάθεια και να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι λίγο σαν τους τρώες του καβάφη, που λέει, είναι η προσπάθειά μας των συφοριασμένων, είναι η προσπάθειά μας σαν των τρώων. Στο τέλος ο Οδυσσέας θα μπει στη δουλειά και ο Οδυσσέας είμαστε εμείς στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά δεν σας είπα για το δικό σας ρόλο. Δεν τόνισα όσα σημείωσα στην αρχή, δεν τα υπογράμμισα για να σας πω ησυχάστε, πηγαίνετε στα σπίτια σας, θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Δεν έχει σημασία μόνο η νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Σημασία θα έχει η έκταση της νίκης. Και την έκταση της νίκης μπορείτε να την προσδιορίσετε και εσείς. Ειδικά στο διάστημα που μεσολαβεί από το σήμερα μέχρι τις εκλογές. Διότι χωρίς καμιά αμφιβολία στον περίγυρό σας υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ταλαντεύονται. Άνθρωποι που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και το έχουν μετανιώσει αλλά ακόμα δεν έχουν πιστεί να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Νέοι άνθρωποι οι οποίοι δείχνουν δυσπιστία απέναντι σε όλα τα πολιτικά κόμματα. Άνθρωποι που μας ψήφισαν αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν αποφασίσει να κάθονται σπίτια τους, στο καναπέ τους και να μην πηγαίνουν στα εκλογικά τμήματα. Αντί λοιπόν να βρισκόμαστε μόνο μεταξύ μας, να καταδικάζουμε το ΣΥΡΙΖΑ και να εκφράζουμε σωστά την αισιοδοξία μας για τις κομματικές προοπτικές της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει η καθεμιά και ο καθένας από εσάς να πάρει στις πλάτες τους αυτή την προσπάθεια. Πιστέψτε με, δεν είναι προσπάθεια για το κόμμα μας απλώς. Δεν είναι προσπάθεια για τις ιδέες μας, απλώς. Είναι μια προσπάθεια για την πατρίδα μας. Η πατρίδα μας πρέπει να σηκωθεί ψηλό. Μπορούμε να ζήσουμε σε μια καλύτερη Ελλάδα. Αξίζουμε μια καλύτερη Ελλάδα. Εμείς δεν θα βάλουμε νερό στο κρασί μας. Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε την πορεία αυτή μέχρι τέλους, χωρίς να κουνάμε το δάχτυλο σε κανέναν, μιλώντας με σεμνότητα, με σοβαρότητα και με απλότητα, προβάλλοντας τις σύγχρονες, θέλω να πιστεύω, και ρεαλιστικές λύσεις του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Θα μιλήσουμε με λογική και με ευαισθησία ταυτόχρονα σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Ιδιαίτερα σε αυτούς που για τον ΑΒ λόγο δεν ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία. Και θα καλέσουμε σε μια συστάτευση εθνική, όπως είπα και προηγουμένως, δεξιούς, κεντρώους και αριστερούς, για να βάλουμε στην άκρη το ψέμα, την παραδοξολογία και τον λαϊκισμό και να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα για τη χώρα μας. Το ξεκίνημα που όλοι δικαιούμαστε και όλοι αξίζουμε. Σε αυτή την προσπάθεια σας καλούμε να συμμετέχετε ενεργότερα από κάθε άλλη φορά. Κάθε ψήφος μετράει. Κάθε ψήφος μετράει. Δείτε την προσπάθεια λοιπόν σαν δική σας προσπάθεια. Είμαι βέβαιος ότι αν είστε νέοι, φοβάστε για το μέλλον. Αν έχετε οικογένεια, σκεφτόσαστε ότι τα παιδιά σας δεν μπορεί να έχουν προοπτική σε αυτή τη χώρα που σέρνεται στο βάθος της κρίσης και πάει από το κακό στο χειρότερο. Αν είστε συνταξιούχοι, βλέπετε τις συντάξεις σας να πετσοκόπτουν γιατί η οικονομία δεν μπορεί να ορθοποδήσει. Να λοιπόν, γιατί πρέπει να απαλλαγούμε αύριο το πρωί από αυτή την αποτυχημένη και κοινική κυβέρνηση και να γίνει μια καινούρια αρχή στη χώρα με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και εκ των πραγμάτων είναι η μόνη ελπίδα για την Ελλάδα. Σε αυτή τη μάχη λοιπόν σας καλώ να συμμετάσχετε. Παρουσιάζοντας τη ζωντανή κατάσταση που επικρατεί σε όλους τους τομείς και στην οικονομία και στην παιδεία και στη δικαιοσύνη παντού και δίνοντάς μας το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στο κυβερνητικό πλέον, μας δίνει την ελπίδα ότι η μόνη ελπίδα πραγματικά για το έθνος μας, την πατρίδα μας, είναι
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να τη στηρίξουμε, πρέπει να είμαστε όλοι παρόντες το επόμενο χρονικό διάστημα, να δώσουμε τη μάχη γιατί θέλουμε εκλογική νίκη με πολιτική ισχύ. Θέλουμε αυτοδυναμία. Πρέπει όλοι προς αυτό να συμβάλλουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εάν υπάρχουν ερωτήσεις, οι συνέδριοι θα το πούμε. Πολύ ευχαριστώ. Κύριος Αλεξόπουλος. Αρκεί να ακούσουμε μεγάλη προσοχή σε ορισμένα πράγματα. Το πρώτο, στα εθνικά θέματα. Η Μακεδονία είναι μία κοινή ελληνική. Έχουμε μείνει κατάκτηση καραμανή. Τελείωσε. Δεν κάνουμε το όνομα. Η εμπορική ναυτιλία, κάποτε δεν είμαι πρώτο μηχανικό, η εμπορική ναυτιλία, κύριε Κατσιδάκη, κάποτε είμαστε 350.000 Έλληνες με 16.500 ξένους. Σήμερα είμαστε 16.500 με 185.000 Πακιστανούς οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να φτιάξει ένα ναυτιλιακό πανεπιστήμιο. Είναι αδιανόητο η πρώτη ναυτιλία στον κόσμο να μην έχει πανεπιστήμιο. Το πρώτο τρίμηνο εξάμηνο πρέπει με το πρόγραμμά σας να απομονώσετε το ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕ, διότι δυστυχώς είτε μας αρέσει είτε όχι, θα κάψουμε την Αθήνα. Σας περιμένουν οι ρουφίκονες. Θα πείσετε τον κόσμο και θα δουν όλοι κοντά σας. Θα κλείσετε τα σύνορα και έχουν μπει πάρα πολύ στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί δεν χωράνε με πάρα πολύ τα ελληνόπουλα και επίσης τρομοκρατία, εγκληματικότητα να μπορούμε να περπατάμε και να κοιμόμαστε ήσυχα όπως τα προηγούμενα χρόνια. Θα κρυθείτε, έχετε την τελευταία και μοναδική ευκαιρία να κάνετε την παράταξη σκυρή και να σβήσετε την αριστερά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Ο κύριος Φραγκής. Διώκονται κομματικά αυτή την ώρα. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, κλείσαμε τις ερωτήσεις. Παρακαλώ, κύριος Αντιπρόεδρος, αν έχει το λόγο να απαντήσει στο κομμάτι. Στην ομιλία μου που ήδη ήταν μεγάλη, νομίζω πολύ μεγάλη, δεν κάλυψα φυσικά όλα τα θέματα που θα μπορούσε κανείς να καλύψει. Και συνειδητά άφησα απ' έξω μερικά θέματα που συζητούνται περισσότερο στην τηλεόραση τους τελευταίους μήνες, όπως ας πούμε το θέμα των σκοπίων ή το θέμα του ασύλου. Λοιπόν, να πω όμως εντάχει τι πιστεύω για τα θέματα που τέθηκαν. Πρώτον, στα Σκόπια. Έχει μιλήσει κατά επανάληψη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμείς αυτή τη συμφωνία, τη συμφωνία των Πρεσπών, όταν θα έρθει στη Βουλή, και η εκτίμησή μου είναι ότι θα έρθει προεκλογικά, διότι έχει αναλάβει δέσμευση ο κ. Τσίπρας. Κατά την εκτίμησή μου υπάρχει ένα deal το οποίο έχει από τη μια πλευρά η Ελλάδα αποθήκη προσφύγων και από την άλλη μεριά τα Σκόπια. Ένα. Και δύο συντάξεις από την άλλη. Έτσι. Έχει γίνει λοιπόν, νομίζω, αυτό το deal και λέω τη δική μου προσωπική άποψη. Θα τη φέρει λοιπόν τη συμφωνία. Όταν θα τη φέρει, δεν θα την ψηφίσουμε. Είμαστε απέναντι, διότι θεωρούμε ότι η συμφωνία αυτή είναι μια ετεροβαρή συμφωνία. Δεν μπορεί να δίνεις μακεδονική εθνότητα σκέτο, μακεδονική γλώσσα σκέτο. Πόσο πιο καθαρό να το πούμε. Κάναμε πρόταση μορφής ακριβώς πριν ξεκινήσει η διαδικασία, όπου ο κύριος Καμένος, όπως σωστά έχει λεχθεί, έδωσε το στυλό στον κύριο Κοντζιά για να υπογράψει τη συμφωνία των Πρεσπών. Καταστήσαμε σαφέστατη τη θέση μας και σε αυτή τη θέση θα εμείνουμε και θα εμείνουμε εάν τυχόν το θέμα δεν αντιμετωπιστεί στην παρούσα Βουλή, πράγμα το οποίο δεν θεωρώ πιθανό, αλλά ξαναλέω, και ακόμα κι αν δεν αντιμετωπιστεί στην παρούσα Βουλή, θα εμείνουμε σε αυτή τη θέση και μετά τις εκλογές. Έχοντας επίγνωση των δυσκολιών. Προφανώς έχοντας επίγνωση των δυσκολιών, αλλά έχοντας και επίγνωση των λόγων μας. Είναι αυτά τα οποία έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνω και σας είπα, δεν έχω. Και με αυτά που είπα, δεν νομίζω κάτι καινούργιο. Δεύτερον, το ζήτημα της υγείας είναι πράγματι πολύ σοβαρό. Και βλέπω μπροστά σας ακριβώς κάθεται και καθηγητής ο κ. Τούτουλας. Το πρόγραμμά μας θα το παρουσιάσουμε πριν τα Χριστούγεννα. Αναφέρθηκα στα 5 πρώτα νομοσχέδια, επειδή έχω μια εικόνα του προγράμματος, εν πάση περιπτώσει, δεν παριστάνω ότι δεν έχω, και πριν ανακοινωθεί. Κοιτάξτε, όπως έχουν τα πράγματα στην υγεία, χρειαζόμαστε και νομοθετικές παρεμβάσεις. Χρειαζόμαστε όμως κατά βάση πια κυρίως κάποιες υπουργικές αποφάσεις και διοικητικού χαρακτήρα μέτρα προκειμένου να προχωρήσουμε στη σωστή κατεύθυνση. Σε αντίθεση με την παιδεία, δηλαδή, που χρειάζονται νομοθετικές παρεμβάσεις κατά βάση, στην υγεία αρκούν τέτοιου είδους διοικητικού χαρακτήρα παρεμβάσεις οι οποίες θα αλλάξουν την κατάσταση και η προσπάθειά μας θα είναι σε δύο μέτωπα. Από τη μια ανθρωπιά, δηλαδή να μην έχει τον καρκινοπαθή να περιμένει έξω από τη Νέα Ιωνία, από το νεοποίη της Νέας Ιωνίας από το προηγούμενο βράδυ για να πάρει τα φάρμακά του, πήγαινε τότε στο σπίτι του, του καρκινοπαθούς, έτσι. Αλλά και πέρα της ανθρωπιάς, αξιοποίηση των χρημάτων των φορολογουμένων. Πρέπει να δούμε πού πάνε τα λεφτά, να μπουν σε ένα λογαριασμό τα νοσοκομεία, να ελεγχθούν οι πόροι, να μπει μια τάξη. Δεν υποσχόμαστε περισσότερα λεφτά στην υγεία, διότι δεν είμαστε Άγιοι Βασίλειδες της πολιτικής. Υποσχόμαστε περισσότερη τάξη στην υγεία. Σεβασμό στα χρήματα των φορολογουμένων. Για τη δημόσια διοίκηση. Δεν θα κάνουμε απολύσεις, θα κάνουμε αξιολόγηση, θα προχωρήσουμε στη στοχοθεσία, θα υπάρξει πόνος για τους καλύτερους, θα αποκατασταθούν οι κομματικά διοκόμενοι και θα φύγουν τα λουστέρια του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Για το άσυλο, είχαμε πάει με την κυρία Κεραμέως και τον κύριο Χαρακόπουλο και είδαμε την
Βρετανία του Πανεπιστημίου Αθηνών την Παρασκευή το βράδυ, όπου ευρώντιτη μάθαμε αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί, με όλα αυτά που σας είπα, το Γραφείο Εξυπηρετήσεων και Παραπώνων του Βίγκονα. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι σαφής. Θα καταργηθεί ο νόμος Γαβρόπουλου για το άσυλο της ανομίας και τα πανεπιστήμια θα δοθούν σε αυτούς που πραγματικά ανήκουν. Και γι' αυτό ισχύει κάτι που είχε πει ο Ντράγκη όταν δινόταν η μάχη για το ευρώ, που είχε πει στα αγγλικά «whatever it takes». Οτιδήποτε και αν χρειαστεί, θα το κάνουμε για να αποκατασταθεί. Και κλείνω για αυτό που είπατε σε σχέση με το περιβάλλον. Πρέπει να είμαστε έντιμοι. Δεν μπορούμε μόνοι μας να αντιμετωπίσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ούτε και οι μεγάλες χώρες δεν μπορούν μόνες τους να το αντιμετωπίσουν. Έχει υπογραφεί η Συμφωνία των Παρισίων, η οποία πρέπει να τηρηθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στην πρωτοπορία αυτής της προσπάθειας. Η Ελλάδα, να βλέπουμε την αλήθεια, με όλες τις κυβερνήσεις σε αυτό το θέμα έχει δείξει, νομίζω, την ευαισθησία που πρέπει. Έχουμε όμως αναδυόμενες οικονομίες στον πλανήτη, Ινδία, Κίνα, οι οποίες επιβαρύνουν πια όλο ένα και περισσότερο την ατμόσφαιρα του πλανήτη συνολικά με τις εκπομπές διαφόρων αερίων και οι οποίες έχουν δυσκολία να δεχθούν διεθνείς δεσμεύσεις. Δεν θέλω να σας υποσχεθώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο Άτλας ο οποίος θα σηκώσει τη γη στους ώμους του. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Μπορώ να σας υποσχεθώ όμως κάτι που το ξέρω, γιατί το ξέρω χρόνια, ότι ειδικά για το περιβάλλον, ήταν άλλωστε και επέλεξε να είναι το τομεάρχης περιβάλλοντος πριν από κάποια χρόνια, έχει και πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος, όπως σωστά συμπληρώνει η ζωή μου δίπλα της Βουλής, έχει μια προσωπική ευαισθησία και είμαι βέβαιος ότι στο μέτρο του δυνατού θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Αλλά, ξαναλέω, δεν μπορεί η Ελλάδα σε αυτό το θέμα να αλλάξει μόνο τη στιγμωρία ολόκληρου του πλανήτη. Ατυχώς. Αυτή είναι η αλήθεια. Ευχαριστούμε θερμά και πάλι τους εξαίρετους συνεδρίες μας για την παρουσία του θερμά, πολλά είναι πιο αγάπη αγαπητά. Τους ευχαριστούμε θερμά και όλους εσάς και σας θέλουμε κοντά μας στο ποιητή, γιατί όλοι μαζί μπορούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.